Η μαμά μας μάζευε στο παιδικό δωμάτιο και καθόμασταν πάνω στο φρεσκογυλισμένο παρκέ. Άνοιγε τότε τη μονόπολη ή το κρινιάρι και παίζαμε όλοι μαζί με τις φωνές μας σε ύφεση. Μην τυχόν και ενοχλήσουμε τον ύπνο του παπά. Δεν κέρδιζε ποτέ σε κανένα παιχνίδι. Όταν βαριόμασταν, μας διάβαζε. Το έκανε συχνά αυτό και έτσι μάθαμε να αγαπάμε εκείνη τη συνήθεια που έμοιαζε με συνενοχή. Τότε γινόταν πραγματικά δική μας. Το βλέμμα της ημέρωνε, το σώμα της λυνόταν. Γινόταν ξανά παιδί και εκείνες τις στιγμές νιώθαμε ότι την αγαπούσαμε λιγάκι παραπάνω. Η φωνή της μας ταξίδευε σε άγνωστα και άλλοτε σε αφιλόξενα μέρη. Μα εμείς δεν φοβόμασταν, γιατί εκείνη ήταν εκεί, δίπλα μας, έτοιμη να μας υπερασπιστεί έναντι στους μοχθηρούς ανθρώπους και στα αιμοβόρικα ζώα που γέμιζαν το στενό μας δωμάτιο. Γέρναμε το κεφάλι μας στα πόδια της και εκείνη μας χάιδευε απαλά τα μαλλιά και παρακαλούσαμε να μην τελειώνε ποτέ εκείνη η αφήγηση. Να μέναμε νηστικοί και άπλητοι για πάντα εκεί, καρφωμένοι στα σανίδια, αρκεί να απολαμβάνουμε το τρυφερό της χάδι. Μα η μαμά έπρεπε κάποτε να σηκωθεί.